Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νεκτάριος Νότης και σας καλωσορίζω στο 24H TV. Μετά από την αποκάλυψη που κάναμε σήμερα το πρωί στο 24H.gr σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ξάνθη σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, εκεί όπου πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επιβάλει τη δίωρη και τρίωρη απασχόληση στην ουσία. Λένε δηλαδή στους εργαζομένους τους, ελάτε να δουλέψετε για 2 ώρες τη μέρα, για 3, να πληρωθείτε για τόσες, αλλά στην ουσία δουλεύουν 4, 5 και 6 ώρες. Και μετά από τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, έχουμε λάβει πάρα πολλά mail και από εσάς γύρω από αυτό το θέμα. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Γιάννη τον Καρούζο, τον σύμβουλο για τα εργασιακά της εκπομπής Εργατολόγου και από τους πλέον έμπειρους σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, για να δούμε τι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά των εργοδοτών από τότε που ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, από τότε που επιχειρήσαμε, Γιάννη, να κάνουμε αυτό που λέμε πιο ελαστικές τις εργασιακές συνθήκες. Και είπαμε ναι, ότι πρέπει να γίνουν πιο ελαστικές, αλλά μέχρι ένα σημείο. Εδώ μοιάζει η πρακτική του βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, αυτό καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αλήθεια υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, απλά ήταν και καλυμμένη. Και ήταν και καλυμμένη γιατί μέχρι τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, Νεκτάριε, του πρώτου μνημονίου κυρίαρχα και του δεύτερου μνημονίου, βρισκόμασταν ενώ πριν τις νομοθετικές αυτές εξελίξεις στην περίοδο που υπήρχε η μέγιστη προστασία του εργαζόμενου απέναντι στην αυθαιρεσία. Από την μέγιστη προστασία του εργαζόμενου που ισχύει ως σύστημα εργατικού δικαίου σε όλη την Ευρώπη, να μην πω σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, πήγαμε στην απόλυτη καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του εργοδότη. Και αυτό το συναντά κανείς πλέον καθημερινά στην πιο απλή μορφή εργασίας. Στο 8ωρο. Πόσες επιχειρήσεις απασχολούν πλέον προσωπικό με 8 ώρες. Στην πραγματικότητα ελάχιστες. Και αυτό διότι τους συμφέρει, όπως είναι το μοντέλο της Ξάνθης που πρώτοι εσείς βγάλατε επικοινωνιακά. Και πράγματι έτσι είναι. Εμείς το συναντάμε και σε άλλες επιχειρήσεις, βέβαια, σε άλλους νομούς. Mm-hmm. Προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένων ωρών, με σύμβαση 4 ώρες απασχόλησης, 3 ώρες απασχόλησης. Και στην πραγματικότητα, ενώ έχουν τηρήσει όλες τις διατυπώσεις του νόμου, δηλαδή έχουν κάνει τις συμφωνίες με τους εργαζόμενους, έχουν αναγγείλει τα προγράμματα της επιθεωρής εργασίας, κανείς τους συναντάει σε διαφορετικές ώρες απασχόλησης, παραπάνω από το 4ωρο κάθε μέρα ή σε διαφορετικές ημέρες απασχόλησης από τις δηλωθήσεις. Γιάννη, εδώ μιλάμε για το part-time του part-time, έτσι. Είναι μια ελαχιστοποίηση στην παρουσία του εργαζόμενου τυπικά. Στην πραγματικότητα όμως ο χρόνος εργασίας αυξήθηκε. Ελαχιστοποίηση στις αποδοχές, όχι στην παρουσία. Όχι στην παρουσία, στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και αυτό τι γίνεται. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες το είχαν αντιμετωπίσει σαν φαινόμενο, κυρίως με πρωτοβουλία βεβαίως των εργοδοτών και στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από το μνημόνιο. Εκεί απλά τα δικαστήρια λειτουργούσαν πολύ πιο γρήγορα, η επιθεώρηση εργασίας ήταν πολύ πιο κατασταλτική στις παρεμβάσεις της, πολύ πιο γρήγορη στις παρεμβάσεις της. Πλέον μια προσφυγή στην οικία επιθεώρηση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας. Ασχολείται με τον εργαζόμενο ύστερα από 1,5 μήνα αφού του καταγγείλει ο εργαζόμενος το θέμα, άρα υπάρχει μια απουσία του κράτους σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει, καθυστερούν πλέον αυτά τα όργανα πρώτα να δράσουν. Πρώτα απ' όλα η επιθεώρηση εργασίας είναι αποστελεχοποιημένη. Με την εφεδρεία έφυγαν πάρα πολλοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Εργασίας και ο φόρτος εργασίας τριπλασιάστηκε και δεν αντικαταστάθηκαν. Έχει αποδιανανωθεί το ΣΕΠΕ και με πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία υπάρχουν τρομερά κενά και προβλήματα στη λειτουργία του. Όμως εκείνο που θα πρέπει κανείς να προσέξει είναι από την αρχή, όταν ο εργοδότης φτάνει, σαν εργαζόμενος εννοώ, να κάνει μια πρόταση. Ότι άκουσε, ή θα σε απολύσω, ή θα δεχτείς να μειωθεί ο μισθός σου ή να αλλάξει τη σύμβαση εργασίας σου. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος είναι ότι δεν έχει να φοβηθεί το δικαστήριο. Η δικαιοσύνη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος προσφύγει, διαμαρτυρόμενος για την περίφημη βλαπτική μεταβολή, δηλαδή για τη μεταβολή των όρων εργασίας του με μονομερή απόφαση του εργοδότη, τον δικαιώνει. Και πλέον η δικαιοσύνη. Ως τώρα έχει δείξει ότι λαμβάνει υπόψη την οικονομική κρίση προς όφελος των εργαζομένων. Άρα λοιπόν μια προσπάθεια του εργαζόμενου πρώτη θα είναι όταν ο εργοδότης απαιτήσει μετατροπή της σύμβασης εργασίας του, κυρίως από το 8ωρο σε 2ωρο ή σε λιγότερες ώρες απασχόλησης, με απειλή την απόλυσης, αν δικαιούται αποζημίωση ο εργαζόμενος, να μην διστάσει να αρνηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία του εργοδότη, διότι μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει την αποζημίωσή του να τον απειλεί. Δεν κινδυνεύω, εάν πάω στο δικαστήριο ως εργαζόμενος, δικαιωθώ έναντι του εργοδότη μου, δεν κινδυνεύω στη συνέχεια να με ξαναπροσλάβει, να βελτιώσει τους όρους, οτιδήποτε, και μετά από λίγο να με απολύσει. Κοιτάξτε, μια δεύτερη απόλυση, Νεκτάρη, κοίταξε, μια δεύτερη απόλυση είναι καταχρηστική σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μιλάω μόνο σε περίπτωση απόλυσης. Εδώ λες ότι ακόμα και αν επιχειρήσει να μου επιβάλλει τα πολύ λιγότερα χρήματα με το 2ωρο να δουλεύω παραπάνω, μπορώ να πάω και να δικαιωθώ αυτό. Βεβαίως και μπορεί να δικαιωθεί. Ναι, μήπως μετά όμως χάσω τη δουλειά μου. Δηλαδή το λένε πολλοί εργαζόμενοι. Μήπως μπλέξω. Ακούστε, υπάρχει μια και στους απευθύνους τηλεθεατές. Οποιοδήποτε ρίσκο σαν πρωτοβουλία πρέπει να λαμβάνεται από την εργατική πλευρά, όσο πιο όρημα είναι τα χρόνια
προϋπηρεσίας που φέρνει ο καθένας, τόσο το ρίσκο ας το παίρνει ο εργαζόμενος. Γιατί? Γιατί στη χειρότερη των περιπτώσεων, να φτάσει ο εργοδότης να τον απολύσει, θα πάρει τουλάχιστον μία αποζημίωση η οποία θα έχει να κάνει με τη συνολική προϋπηρεσία. Συνήθως δεν είναι εύκολο να αντιδράσω σε μια τέτοια περίπτωση οι εργαζόμενοι που έχουν μικρή προϋπηρεσία, που μπορούν να δουλεύουν για ένα χρόνο, όπως ξέρεις, τον ένα χρόνο αν απολυθεί δεν παίρνει αποζημίωση, άρα εκεί έχει τουλάχιστον ανάγκη τη δουλειά ο εργαζόμενος. Ιδάλλως στην άλλη περίπτωση θα πάρει μια αποζημίωση η οποία θα είναι και σοβαρή αν υπάρχει μια μεγάλη προϋπηρεσία. Αυτό όμως που έχει κατοχυρωθεί μέχρι σήμερα και που δεν έχει αλλάξει και που υπήρχε μια πρωτοβουλία πολιτική από τις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ήταν η συνυπογραφή στην ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου. Αν και αυτό καταργηθεί, δηλαδή αν η ατομική σύμβαση εργασίας φτάσει να ρυθμίζεται μόνο από τον εργοδότη, χωρίς να υπάρχει η υπογραφή του εργαζόμενου, σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε περάσει στην απόλυτη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων. Θα τα δούμε αυτά και στο επόμενο διάστημα. Είναι πολύ κρίσιμα, αλλάζουν ραγδαία και χρειάζονται, κυρίες και κύριοι, επιχειρούμε και εμείς να τα αποκωδικοποιούμε συνεχώς για να βλέπουμε τι γίνεται. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας τη Δευτέρα στο καθιερωμένο ραντεβού μας, στο 24 TV, με θέμα τι άλλο, την οικονομία. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.